Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον οι εικόνες της ανέχειας των Τούρκων πολιτών. Ενώ εκείνοι πεινούν, ο Ερντογάν κομπάζει, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του έχει πετύχει οικονομική ανάπτυξη. Οι έμποροι στη λαϊκή αγορά της Κωνσταντινούπολης μαζεύουν την πραμάτια τους. Ο δρόμος έχει γεμίσει με απομεινάρια των πάγκων, φρούτα και λαχανικά σκορπισμένα τριγύρω. Μία μάνα και τα πεινασμένα παιδιά της ορμούν για να τα μαζέψουν. Η οικογένεια πρέπει να φάει. Αλλά έτσι καλά, το πλοίο. Ναι, έπαιτε. Πώς είμαι και άλλη κουλία. Τι τρίκ βάρ, σου βάρ, ο βάρ, που βάρ, είστε. Όνα, γιάνε. Ο λαός στενάζει, αλλά ο Ερντογάν απολαμβάνει μεγαλεία. Σαράιν, γερεύ γιντερία, μπίρ μπουτσουκ κατριλιόν. Ναι, χακλά. Σαράιν, γιλλικ μπουτσουκ μπουτσουκ κατριλιόν. Ναι, χακλά. İşsizlerin sayısı 10 milyonu aşmıştır. Esnaf ve sanatkar. Ο Σουλτάνος απαντά με άρτον και θεάματα, θυμίζοντας ότι οι Τούρκοι είναι πολεμικός λαός. Tarihçilerin bir kısmı Türk milletini ordu millet veya asker millet olarak tarif eder. Tarihte hangi toplum atla tanışmış, kaynaşmış, bütünleşmişse hemen arkasından büyüme. Evet, ülkede ekonomik kriz değil, ekonomik buhran var. İşte ο Τούρκος πρόεδρος θα πρέπει να μετρήσει καλύτερα την αντοχή του οργισμένου λαού του.